Χιλιάδες παράνομοι μετανάστες στηβάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες σε παλαιά καταλήμματα στο ιστορικό κέντρο και κάθε μέρα που περνάει προστίθεται εκατοντάδες άλλοι που καταλήγουν στην Αθήνα από την περιοχή του Εύρου. Όπως λένε κάτοικοι και εργαζόμενοι, η κατάσταση αυτή συντελεί στην υποβάθμιση της περιοχής και την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Είμαστε σκλαβωμένοι στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας. 30-40 μέτρα είναι το σπίτι μου από την εκκλησία. Δυσκολεύομαι και στις 12 το μεσημέρι την Κυριακή να έρθω από την εκκλησία, να πάω από την εκκλησία στο σπίτι μου. Οι εξαθλειωμένοι μετανάστες είναι ένα από τα προβλήματα στα οποία κυβέρνηση και Δήμος, μετά από τη διυπουργική σύσκεψη που έγινε την Τετάρτη, δεσμεύθηκαν να δώσουν λύσεις. Μέχρι το Μάρτιο αναμένεται να ανακοινωθεί δέσμη μέτρων για να αντιμετωπιστεί επίσης το πρόβλημα της εγκληματικότητας, της διακίνησης ναρκωτικών, της πορνείας αλλά και του παράνομου εμπορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, εξετάζονται δραστικά μέτρα για την πάταξη του παραεμπορίου, ενώ υπάρχουν προτάσεις για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και για επιδότηση ενοικίου, ώστε οι πολίτες να επιστρέψουν στο κέντρο. Στους δρόμους γύρω από την ΑΣΟΕ, μετανάστες, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν απλώσει στο πεζοδρόμιο εκατοντάδες προϊόντα. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η χώρα μας είναι σταυροδρόμι εισαγωγής προϊόντων μαϊμού στην Ευρώπη, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που στη χώρα μας ανθεί το παράνομο εμπόριο. Αστυνομική συνοδεία ανδρών του ΣΔΟΕ έκαναν έφοδο σε μια ακόμη αποθήκη στο κέντρο, όπου υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες προϊόντα μαϊμού χωρίς παραστατικά. Ο τζίρος του παράνομου εμπορίου στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι απώλειες εσόδων για το κράτος από τη φορολογία αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι όγκοι εμπορευμάτων, που κάποτε ήταν μόνο ρούχα ή παπούτσια, σήμερα φτάνουν μέχρι τα βιομηχανικά είδη, διακινούνται χωρίς παραστατικά. Αυτή η κατάσταση για το Υπουργείο Οικονομικών είναι μια τεράστια απώλεια εσόδων και βέβαια είναι και ένας πολύ μεγάλος αθέμητος ανταγωνισμός. Εκτός από τους εμπόρους, και οι ξενοδόχοι βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται δραματικά. Δεν είναι μόνο οι μετανάστες που υποβαθμίζουν την περιοχή, σίγουρα είναι ο σημαντικότερος λόγος. Αλλά ναι, πιστεύω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ότι κλείνουν ξενοδοχεία και για αυτό το λόγο.